Λοιπόν, θα ανοίξουμε τη βδομάδα εξόχως πολιτικο-οικονομικά και κοινωνικά. Και έχουμε στη συχνότητα σήμερα να φιλοξενήσουμε τον οικονομέτρη αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Αδαλή, διότι και η βδομάδα που έφυγε έχει πάρα πολλά, και αυτό που έστειλε ο άλλος ο φίλος, πώς δηλαδή έχει περάσει η ομάδα, το σύνολο των χωρών BRICS, την παραγωγή των G7, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολλά. Και κυρίως είναι, αν δεν το θυμάστε, διότι μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο της Στέψεως και των υπολοιμάτων μετά παραλυπωμένων της Στέψεως, είμαστε σε μία υποτίθεται καυτή προεκλογική περίοδο. Πατάτα δηλαδή. Καλημέρα Γιώργο Αδαλή. Καλημέρα Γιώργο. Δεν μου λες βρε Γιώργο, οικονομέτρης αναλυτής είσαι. Ναι. Γίνεται καμία συζήτηση ισοϊκή της προκοπής πάνω στα καυτά ζητήματα της οικονομίας, που είναι καυτά ζητήματα της κοινωνίας, της εργασίας, της ακρίβειας και όλων των άλλων, και το τι γίνεται διεθνώς, διότι η χώρα δεν είναι μέσα σε μια γυάλα. Βλέπεις καμιά τέτοια κουβέντα? Στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζομαι, ειδικά στο εξωτερικό, δεν μιλάω για την Ελλάδα, όχι κάθε μέρα, κάθε ώρα γίνονται συσκέψεις και αναπροσαρμογές των στρατηγικών και των πολιτικών. Αλλά βέβαια αυτά τα οποία συζητάμε δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία συζητάμε στην Ελλάδα. Δηλαδή? Άλλα πράγματα συζητάμε στις εταιρείες. Για πες μας τι συζητάνε, να πάρουμε έτσι μια ιδέα, για να δούμε τι δεν συζητάνε οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Ό,τι θέλετε εκτός από αυτά που γράφονται. Α, μάλιστα. Το ελληνικό τύπο. Ό,τι θέλετε. Διαβάστε τι γράφει ο ελληνικός τύπος, μόνο αυτά δεν κουβεντιάζονται. Αυτά που γράφει ο ελληνικός τύπος σήμερα, πιθανόν να είχαν συζητηθεί πριν 3 χρόνια, όταν ξεκινούσε η πανδημία. Αλλά δυστυχώς μείναν εκεί και δεν φταίει ο τύπος γι' αυτό. Δεν πλέγω τον τύπο. Αυτά φέρνουν στην κουβέντα τα πολιτικά κόμματα. Όλα. Ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να λέει τι γίνεται σήμερα αυτή τη στιγμή στην οικονομία. Και βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο γράφει μπουρδες. Για πολέμους, για, πώς το λένε, για ελληνοτουρκικά, για οτιδήποτε και να πάρει στη φαρέτα. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα συζήτησης. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα το αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε μετά το 24. Το 24, το τέλος του 24 και μετά. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα, έτσι, για να μην φαίνεται ότι λέμε τίποτα περίεργα πράγματα. Εάν σας ρωτήσω τι συμβαίνει με το αμερικανικό LNG, γιατί διαβάζω διάφορα κι εγώ, τουλάχιστον καταλαβαίνω σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε δηλαδή. Τι συμβαίνει με το LNG, ό,τι γράφει ο τύπος, τι έγραψε ο τύπος τελευταία, ότι μια εταιρεία στη Λουιζιάννα, η Venture, που ουσιαστικά είναι ένα από τα... τίνει να γίνει το μεγαλύτερο, ας πούμε, terminal εργοστάσιο εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αμερική, κυρίως προς την Ευρώπη. Τι έγινε εκεί? Θα σας δείτε ότι υπέγραψε, λέει, ένα 20ετές συμβόλαιο με την Ιαπωνία. Και αυτό θα εξηγηθεί, εντάξει, γιατί η Ιαπωνία κάνει business με το LNG με τη Ρωσία, οπότε αντισταθμιστικά. Δύσκολα θα δείτε ότι υπέγραψε μακροπρόθεσμο 20ετές συμβόλαιο με την Πολωνία. Πάλι το ίδιο. Αλλά δεν νομίζω να εγγραφτεί ότι έχει υπογράψει το τρίτο 20ετές με την Κίνα, με τη Σινοπέκ. Το τρίτο 20ετές, α? Το τρίτο 20ετές, ναι. Που έχει διαβάσει κανένας ότι μία συγκεκριμένη εταιρεία, εταιρεία άρα είναι, η οποία καθοδηγεί τις εξελίξεις πέραν αυτών των οποίων γνωρίζουμε, έχει υπογράψει 3 20ετή συμβόλαια LNG με την Κίνα. Εγώ διαβάζω για πολέμους εδώ αυτή τη στιγμή. Θα κάνουν πόλεμο οι Κινέζοι με τους Αμερικάνους κάπου εκεί στη θάλασσα της Κίνας. Αλλά ξέρετε τι θα βρείτε εδώ στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη? Και σκίζω τα ρούχα μου γι' αυτό. Το πιο πρόσφατο 20ετές. Με ποια χώρα λέτε ότι είναι? Για πείτε. Με την Τουρκία. Με την Τουρκία. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά δεν είναι τώρα τωρινά. Είναι περσινά ξινά στα φύλλα για μας. Αλλά συγγνώμη, αυτά δεν παράγουν πολιτική, πώς το βλέπετε? Δεν παράγουν εμπορικές σχέσεις. Δεν είναι συμφωνίες τις οποίες κάθε πρωθυπουργός, κάθε υπουργός, υπουργικό συμβούλιο και αντιπολιτεύσεις των χωρών αυτών τις βλέπουν, γιατί είναι πώς το λένε, συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα. Πού είναι αυτά? Να τα συζητήσουμε και να πούμε ότι εντάξει, αυτά γίνονται τώρα τελευταία.
Και με βάση αυτά να δούμε τι συμβαίνει. Δείχνουν κάτι αυτά ή δεν δείχνουν? Α, τυχαία πράγματα. Είναι, έλα, βρε αδελφέ, δεν συμβαίνει και τίποτα. Αντίθετα, στην Ελλάδα έχουμε όλη τη μέρα, ειδικά από τότε που ξεκίνησε να φαίνεται ότι προετοιμαζόμαστε για εκλογές, διάφορα κοινωνικά θέματα. Που εντάξει, μπορεί να είναι σοβαρά, αλλά ένα κοινωνικό θέμα μπορεί να απασχολεί μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες. Μια κοινωνία όπως η Ελλάδα. Δεν μπορεί να την απασχολεί πέντε μήνες. Με συγχωρείτε δηλαδή. Αυτό είναι ανώμαλο. Για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη. Φεύγω από τα κοινωνικά θέματα. Πάμε στα πολιτικά. Δεν μπορεί να μας απασχολούν, ας πούμε, θέματα έξι μήνες, ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο και σε συνδυασμό με τα κοινωνικά αυτά κάποια περίεργα θέματα και κάποια συνωμοσιολογικά να παρεκτρέπουν τη ματιά του κόσμου από τα πραγματικά προβλήματα, να ασχολούνται με αυτά και να έχουν ξεχάσει τη φτώχεια. Όλοι. Πού είναι κύριε Σαχίνη οι αντιδράσεις των κομμάτων, για να σας το πάω και πολιτικά το θέμα. Ενάμιση χρόνο διαβάζω εγώ προσωπικά ότι το νούμερο ένα στις δημοσκοπήσεις πρόβλημα των Ελλήνων είναι οικονομικό. Η φτώχεια δηλαδή, το φάσμα της φτώχειας. Μάλιστα. Και είναι λογικό, διότι όταν παίρνει ο άλλος ακόμα και σήμερα το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, πάντα είναι κεφαλικό. Όταν πάει να βάλει βενζίνη, τα ίδια. Λογικό είναι με αυτά που βλέπει ο κόσμος να θεωρεί τη φτώχεια. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, μία εκδήλωση, διαδήλωση που έκανε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης για τη φτώχεια. Όχι απεργία. Μία διαδήλωση. Να βγουν και να διαδηλώσουν και να πούν να μπει τέλος η φτώχεια. Αυτό κάνουν τα πολιτικά κόμματα και αντιπολίτευση. Διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Πού είναι οι διαμαρτυρίες? Άρα ουσιαστική συζήτηση έστω προεκλογικά δεν βλέπετε? Εντάξει, υπάρχουν κάποια... Να σας πω κάτι. Εδώ ναι. Έχει αλλάξει, κύριε Σαχίνη. Όλο το φάσμα των μακροοικονομικών δικτών, να το πω έτσι. Όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε πέρυσι και πρόπερσι. Από τον Νοέμβριο τώρα μέχρι και τον Ιανουάριο άλλαξαν ένα σωρό δείκτες. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα να συζητάει. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί έχει κολλήσει η βελόνα σε ορισμένους, ειδικά σε κάποιους αναλυτές οι οποίοι προσκολούνται σε κόμματα. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε πότε ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια μίσθωση πλοίου που έγινε ποτέ στον πλανήτη? Υπογράφτηκε 20 Νοεμβρίου του 2022. Δεν νομίζω να είναι πολύ μακριά. Και ξέρετε πόσο κόστιζε την ημέρα ένα πλοίο τάνκερ LNG carrier, δηλαδή αυτό που μεταφέρουν LNG, πόσο κόστιζε την ημέρα να μεταφέρει το φορτίο του από τη ρότα του Ατλαντικού, από την Αμερική, δηλαδή σε ένα ευρωπαϊκό λιμάνι? Πείτε μου ένα ποσό, ανά για το Θεό σας. Δεν μου έρχεται στο νου. $505,000 τη μέρα. $505,000 τη μέρα. Αυτό έχει καταγραφεί ως το πιο ακριβό συμβόλαιο μίσθωσης πλοίου ποτέ στον πλανήτη. Υπάρχει ακριβότερο. Τώρα έχουμε Μάιο. Ξέρετε πόσο είναι το ίδιο δρομολόγιο, πόσο τιμολογείται σήμερα? Για πείτε. $64,000. Oh. Άρα αποκλιμάκωση πλήρη. Μόνιμη, λέει κάτι αυτό? Έχει πέσει από τα 505.000 στα 64. Και μπορεί να πέσει και παρακάτω. Το ίδιο πράγμα που σας λέω για αυτή τη ρότα του Ατλαντικού έχει γίνει σε όλες τις ρότες που μετράμε στους δείκτες. Έχουν πέσει τα μεταφορικά. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Γιατί συζητάτε για το υπεραυξημένα κόστη μεταφορικών? Οι φοβιστές κλαίνε. Κλαίνε. Δοσαγωγικό. Ναι, ναι, ναι. Το έχετε ακούσει αυτό να συζητείτε πουθενά? Άρα, τι συμβαίνει, είμαστε ιδιαίτερα. Κάπου ανάμεσα, συγγνώμη δηλαδή, γιατί κάπου και εμείς αρχίζουμε και τρελό, κάπου ανάμεσα στην Πισπυρίγκου, που είναι τώρα πόσο καιρό, να πει και αυτό. Άρα, τι συμβαίνει, είμαστε ιδιαίτερη χώρα? Όχι ιδιαίτερη χώρα μόνο. Αλλά. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, θα σας πω. Κυρίως σε χώρες όπως η Ελλάδα συμβαίνει, αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Θα σας πω κάτι άλλο. Από την εκτείναξη που είχαν πάρει τα μέταλλα, όπως ο Χαλκός για παράδειγμα, που πολλοί κόσμοι τον παρακολουθεί γιατί επενδύει σε αυτόν, που είχαν φτάσει σε αστρονομικά επίπεδα. Ξέρουμε καθόλου που έχει πάει ο Χαλκός τώρα? Που έχει πέσει? Υπάρχει ιδέα? Μιλάμε για καταβαράθρωση των τιμών. Άρα τι σας δείχνουν όλα αυτά? Μισό λεπτό. Εδώ έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και στους δείκτες και στις τιμές των εμπορευμάτων. Και τα οποία ίσως αν θελήσετε κάποια στιγμή στα κοντά να κάνουμε και μια ενημέρωση
για το τι, πώς το λένε, για το τι συμβαίνει. Ωραία. Αυτά τα οποία συζητούσατε. Αλλά προσέξτε. Στην τσέπη όμως. Μισό λεπτό, κύριε Δαλή. Στην τσέπη της καθημερινότητας δεν φαίνεται να έχει πέσει τίποτα. Όλα έχουν ανέβει. Ούτε θα φανεί. Ούτε θα φανεί. Γιατί ξέρετε, οι αγορές, όπως σας έχω πει πάρα πολύ συχνά, οι αγορές αυτοδιορθώνονται. Υπήρχαν προβλήματα. Και πώς να μην υπάρχουν. Όταν υπάρχει τετραπλή κρίση, η οποία δημιουργήθηκε από ένα σημείο και μετά από ολέθρια σφάλματα που διεπράχθησαν στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Ολέθρια σφάλματα. Μετεξελίχθηκε σε σπάσιμο των εφοδιαστικών αλυσίδων που ακόμα τρέχουμε και θα τρέχουν για πολλά χρόνια, σε ενεργειακή κρίση, σε επισητιστική κρίση και μετεξελίχθηκε σε πόλεμο, σε κρίση με πολεμικές αρχές χρήσης πυρηνικών. Λοιπόν, όταν τους λέγαμε ότι το επόμενο level, το επόμενο βήμα είναι όλο αυτό να δημιουργήσει μια τραπεζική κρίση, φοβούμενοι και τρέμαμε μη τυχόν και δημιουργηθεί και κρίση στην αγορά του real estate, των κατοικιών, λόγω των ενυπόθηκων δανείων. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Είναι διόρθωση της αγοράς όταν δεν μιλάει ούτε ένας πολιτικός στην Ευρώπη να πει «Ελάτε εδώ ρε παιδιά, τι κάνετε, ας πούμε, 15 μήνες έχετε κάνει 10 αυξήσεις επιτοκίων, είστε δεοπάλαβοι». Με συγχωρείτε δηλαδή, σε ποιο βιβλίο τα διάβασα αυτά, ο Πάουελ, η Λαγκάρτ και τα λοιπά, να μας πούνε ότι ξέρεις 15 μήνες μπορείς να αυξήσεις 10 φορές τις μονάδες βάσης, τα επιτόκια, να τα πας στο Θεό και να λες ότι εντάξει, μη στεναχωριέστε, είναι όλα ελεγχόμενα. Σε μια περίοδο που, με συγχωρείτε κύριε Σαχίνη, 5 Φεβρουάριο μας έλεγαν ότι θα διαλύσουν τις τράπεζες του Πούτιν. Είδατε εσείς καμία τράπεζα του Πούτιν να διαλύεται? Με συγχωρείτε. 5 τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν διαλυθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία στην Ευρώπη και έχουμε ένθεν κακήθεν δύο λίστες. Η μία έχει 108 τράπεζες που εξετάζουμε και άλλη 11. Μάλιστα. 108 στην Αμερική και 11 στην Ευρώπη. Όχι ότι δεν υπάρχουν κι αλλού. Μιλάμε για τα δικά μας τώρα, τα της Δύσης. Ναι, ποια είναι η τράπεζα του Πούτιν που διαλύσετε? Διότι με αυτή την πολιτική μας λέγανε ότι την κάνουν και την εφαρμόζουν για να διαλύσουν την οικονομία του Πούτιν, ούτως ώστε να μην μπορεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του. Έτσι δεν λέγανε, ή κάνω κάποιο λάθος. Αυτά διάβαζα εγώ. Μια χαρά τα διαβάζατε αυτά, αλλά θέλω, επειδή επαναλαμβάνω, ναι, δεν είναι εν κενό. Έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις μπροστά μας. Η μία είναι στην Τουρκία, για την οποία υπενιχτήκατε κάτι με το 20 έτες, και η άλλη είναι η δική μας. Και επειδή κανονικά θα έπρεπε να γίνεται συζήτηση, να δένει το παγκόσμιο περιβάλλον, το ευρωπαϊκό περιβάλλον, αν τα λέω λάθος με διορθώνετε, και να το γιώνει και στην ελληνική πραγματικότητα. Εδώ αυτά πρώτον δεν ακούγονται και δεύτερον υπάρχει μια πλειοδοσία σε αύξηση μισθών, επιδομάτων και πάει λέγοντα, τελεία. Στην ουσία όμως, κύριε Αδαλή, όταν το δημόσιο χρέος είναι άνω των 300 δις, το ιδιωτικό άνω των 260 δις, όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια και η Λαγκάρντ λέει κόψτε και τα επιδόματα ή βρέστε μου κοινωνικό μέτρο αντίμετρο, δεν ξαναοδεύουμε σε μια περιοριστική πολιτική, ό,τι και αν λένε οι επικεφαλείς των κομμάτων? Καταρχάς η Λαγκάρντ έπρεπε να την είχε καλέσει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Όταν βγαίνεις και λες ότι εγώ σχεδιάζω πάνω από όταν εσύ ξοδεύεις πάνω από 1.000 ευρώ μετρητά, είτε να σε βάζω πρόστιμα, είτε να σε βάζω φυλακή, το πέφτω. Δεν ξέρω αν το είδατε. Mm-hmm. Αυτό έπρεπε να την καλέσει ο εισαγγελέας. Καθίσει κάποιον. Πέρα εδώ, κυρία μου, τι είναι αυτό που είπατε? Αυτό είναι η σκληρότερη μορφή δικτατορίας στον πλανήτη. Να βγαίνει μια κυρία με τα ωραία σκουλαρίκια και το ωραίο το μαλλί, η οποία να σου λέει ότι άμα θα ξοδέψεις πάνω από 1.000 ευρώ με τα δικά σου λεφτά, όχι δανεικά, εγώ ας βάλω φυλακή. Και δεν βρέθηκε ούτε ένας εισαγγελέας να τη φωνάξει πια εδώ. Να δούμε πώς είσαι στα καλά σου. Καταρχάς, να εξετάσουμε αυτό. Μπορεί να μην είσαι. Σε δούμε διαφορετικά. Αν είσαι στα καλά σου, γιατί το λες αυτό? Ποιανού συμφέροντα αυτή τη στιγμή προωθείς? Με συγχωρείτε δηλαδή. Έτσι έπρεπε να γίνει. Παρ' όλα αυτά πέρασε κατά πτάχυρο. Αλλά σε αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρή η ερώτησή σας. Γιατί εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση για να δείξουμε τη σοβαρότητα αυτής της, του ερωτήματός σας, κύριε Σαχίνη. Την πρώτη εβδομάδα έχουμε εκλογές στην Τουρκία. Την αμέσως επόμενη είναι εκλογές στην Ελλάδα. Εάν στην Τουρκία δεν υπάρχει αποτέλεσμα στις πρώτες εκλογές και πάνε σε επαναληπτικό, σύμφωνα με τον εκλογικό τους νόμο, τότε οι επαναληπτικές γίνονται την αμέσως επόμενη των ελληνικών. Και αν στην Ελλάδα δεν έχουμε σχηματίσει κυβέρνηση, τότε σε 3 εβδομάδες μετά από αυτή την ημερομηνία και 2 σχεδόν εβδομάδες μετά την
δεύτερες επαναληπτικές εκλογές. Πάμε στο δικό μας το δεύτερο γύρο με ενισχυμένη αναλογική. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό? Κάτι θέλετε να πείτε, δεν θα το πείτε. Μα τι λέτε, τι να πούμε τώρα. Εδώ έχουν βάλει τις εκλογές στη σειρά, τις τακτοποίησανε. Πώς θα γίνουν? Σαφώς και το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα και στην Τουρκία ενδιαφέρει και τις 5 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη. Αν τώρα κάποιος πιστεύει ότι οι εκλογές τοποθετήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο τυχαία, τότε πρέπει να πάρουμε και τους παράγοντες πολιτικούς της Τουρκίας και της Ελλάδας, να τους δώσουμε ένα βραβείο Όσκαρ στατιστικής. Στατιστικά τόσο πολύ έτσι τα πράγματα δεν είναι. Σαφώς, ναι. Σαφώς και υπάρχει μία καθοδηγούμενη εξέλιξη των πραγμάτων, διότι ένα από τα τρία σημεία τα οποία μπορεί να πυροδοτήσουν πολεμικές επιχειρήσεις είναι και το Αιγαίο. Το οποίο επαναλαμβάνω ότι οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις δεν το θέλουν στην παρούσα φάση. Άρα βλέπετε μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, δεν λέω αν θα προκύψει ως αποτέλεσμα, αλλά βλέπετε εξαιρετικές πιέσεις και στις δύο πλευρές. Αναγκαστικά, διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή μετά το σεισμό ανατρέπει τον 20, ο σεισμός μάλλον ανατρέπει τον 20ετή σχεδιασμό του Ερντογάν. Ο σεισμός αυτός, το έχω πει και το έχω γράψει, για να τον καταλάβουμε λίγο, να τον χωρέσει λίγο το μυαλό μας, ίσως πρέπει να επαναλάβω ότι είναι σαν να ισοπεδώθηκε όλη η χερσαία Ελλάδα, η Αλβανία, τα Σκόπια και η μισή Βουλγαρία. Ποια κυβέρνηση στην Τουρκία θα μπορέσει να ανταπεξέλθει? Ποιος? Ούτε ο ίδιος Ερντογάν μπορεί. Πρέπει επιγόντως να αλλάξει την πολιτική του εδώ και τώρα. Μια πολιτική την οποία τη σχεδίασε πριν 25 χρόνια, ξεκίνησε πριν 20 να την εφαρμόζει και με αυτόν τον παράγοντα έχει γίνει μεγάλη ανατροπή. Ότι εγώ αν θυμάστε, όποτε λέγανε ότι πτωχεύει η Τουρκία πριν το σεισμό, έλεγα μπούρδες, δεν πρόκειται να πτωχεύσει η Τουρκία εξ αυτού. Η Τουρκία θα πτωχεύσει μόνο εάν δεν μπορέσει να διαθέσει το σύνολο της παραγωγής της. Το θυμάστε, κύριε Σαχίνη, δεν το θυμάστε? Mm-hmm. Τώρα δεν λέω το ίδιο. Διότι η πολιτική της μείωσης των επιτοκίων που εφαρμόζει ο Ερντογάν, της διάλυσης της λίρας και της πάσης της ανάπτυξης του ΑΕΠ, διαλύεται με το σεισμό τώρα. Διότι θα χρειαστεί εξωτερικά κεφάλαια, δεν φτάνουν με τίποτα αυτά που έχει η Τουρκία. Εξωτερικά κεφάλαια για να δοθούν, ξέρετε τι θα πούνε οι τραπεζίτες, που είναι ελάχιστες οι τράπεζες μεγάλες που μπορούν να βοηθήσουν. Ούτε καν το δούνο του δεν μπορεί να το βοηθήσει με τέτοια ποσά που χρειάζεται. Ξέρετε τι θα πούν? Εναρμονίσουμε μας και άρχισε αύξηση των επιτοκίων. Αύξηση των επιτοκίων τι σημαίνει? Μπορεί να βελτιωθεί το νόμισμά του, αλλά θα μειωθεί η παραγωγή του. Θα αρχίσει να μειώνεται το ΑΕΠ, αυτό το οποίο κάνει 20 χρόνια. Και με αυτό το οποίο συνεχίζει να επανεκλέγεται. Αυτό το πράγμα κάνει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αλλάξει. Ο Ερντογάν δεν διατίθεται να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Και τώρα εκεί γίνεται ένα brand effect. Άρα αυτός ο οποίος θα έρθει, θα πάρει στα χέρια του μια καυτή πατάτα. Ο Κιλιντσάρογλου μπορεί να μας φαίνεται καλός. Στο βάθος άμα δείτε χειρότερος από τον Ερντογάν. Άμα βγάλουμε λίγο τις πολιτικές σάλτσες και τις πολιτικές αγγυλώσεις, οι κεμαλιστές, οι χειρότεροι από τον Ερντογάν. Αλλά για να καταλάβουν και η Λιστάρογλου ή όποιος άλλος ή όποιος σχηματισμός τι συμβαίνει στην Τουρκία, θα το πάρει 2 χρόνια. Και έχουν υποσχεθεί ότι σε 2 χρόνια αυτοί θα αλλάξουν το σύστημα διακυβέρνησης και θα επαναφέρουν το παλιό. Δηλαδή δεν θα είναι πια σε προεδρική δημοκρατία, αλλά σε προεδρευόμενη. Σε 2 χρόνια η Τουρκία, με αυτό το πρόβλημα το οποίο το κρύβουν κάτω από το χαλί, θα έχει διαλυθεί στα εξών συνετέθη η οικονομία της. Άρα... Και οι ίδιοι Τούρκοι, αυτόν που θα κερδίσει τις εκλογές, εάν είναι ο Κιλιντσάρογλου, ειδικά αν είναι ο Κιλιντσάρογλου, θα τον φάνε σε 6 μήνες και θα τρέχουν να ξαναφέρουν πίσω τον Ερντογάν. Άρα, κατά τη γνώμη σας, η Ελλάδα θα υποστεί πίεση για να κλείσει το μέτωπο της... Η Τουρκία θα υποστεί πίεση και θα ανοίξει το μέτωπο του Κουρδικού πάλι. Και εξ αυτού του γεγονότος θα υποστεί από την Τουρκία η Ελλάδα πιέσεις. Αυτό φοβούνται και βάζουν και τις εκλογές να γίνονται σε στατιστική μαθηματική σειρά. Αυτό φοβούνται. Δεν μου λέτε, κύριε Αδαλή, και έρχομαι λίγο στην Ελλάδα. Μία χώρα, επαναλαμβάνω, με 400 δις άνω δημόσιο χρέος. Ξεκινώντας από ένα πρώτο μνημόνιο με πολύ μικρότερο χρέος, μη εκτελεστό.
με 260 και βάλε ιδιωτικό χρέος. Μία χώρα που καλείται μαζί με τις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση, 1,5-3 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός ευρώ, δηλαδή μας αναλογεί ένας πώς θα πάμε σε αυτή τη μετάβαση. 1,5-3 για ποιον, για ποιον αφορά το 1,5? Για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, είναι πλασματικό αυτό. Αυτά τα λένε τα κόμματα για να λιάνουν τις αντιστάσεις. Άρα, για το μέχρι το 2050, από το 2020 μέχρι το 2050, με τις νέες επικαιροποιημένες τιμές, γιατί έχουν αλλάξει και οι συνθήκες και οι δείκτες και ο πληθωρισμός και οι τιμές και όλα. Το κόστος που αφορά στην Αμερική, το μερίδιο της Αμερικής είναι 53 και της Ευρώπης είναι 36,3. Για την πράσινη μετάβαση. Για την πράσινη μετάβαση. Την πράσινη μετάβαση, βεβαίως. Εκεί που θα τα βρει η Ευρώπη με άνοδο των επιτοκίων, πού θα τα βρει. Η Ελλάδα δηλαδή θέλει 3 προϋπολογισμούς. Πού θα τα βρει αυτά η Ελλάδα, μια καταχρεωμένη χώρα. Δηλαδή... Και η Ελλάδα από το 37 αυτά 3 έχει ένα σημαντικό σημείο αυτό να πληρώσει. Μάλιστα. Το 27, έτσι. Άρα αυτό δεν νομίζω ότι θα πάει πληθυσμιακά, διότι γενικώς αυτό είναι ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά. Και αυτό σας λέω ότι αλλάζουν τα πράγματα και θα δείτε, θα σας πω κάτι με σιγουριά. Θα δείτε ότι το 24 του χρόνου, αν όχι από φέτος μπορεί, θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα στις επενδύσεις όπου κάψαμε πολύ χρήμα. Φουρφούρια, τα λέει ο κόσμος, ηλιακά. Θα δείτε ότι οι τράπεζες εκεί που δίναν τα λεφτά με τη σέσουλα, δηλαδή πήγαινες να πάρεις, ας πούμε, ένα δάνειο, σου λέγανε όχι, αλλά άμα τους έλεγες, ξέρετε, κάνω ηλιακά, έφευγες με τις βαλίτσες από την τράπεζα. Πώς το λένε, με το χρήμα. Έτσι δίνονταν αυτά τα δάνεια. Κάψαν χρήμα. Αλλά το μυστικό δεν το είπαν ποτέ στον κόσμο, κύριε Σαχίνη. Δεν είπαν ποτέ ότι, ξέρετε, δεν είναι το θέμα μας στην Ευρώπη. Είναι να κάψουμε τα λεφτά. Αυτό είναι η αλήθεια. Διότι επί της ουσίας το έργο, ναι, μεν εγώ πρώτος θέλω πράσινη ενέργεια και πράσινη οικονομία. Αλλά να σας κάνω μια ερώτηση και να καλέσετε έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ενέργειας ή από την κυβέρνηση ένα προηγούμενο της αντιπολίτευσης και να το ρωτήσετε. Αν πάω εγώ σήμερα να κάνω, ας πούμε, σε μια περιοχή, λέω εδώ κοντά σε εμάς, στη Δράμα ή στην Κοζάνη, ένα ηλιακό για να παράγω ρεύμα από ηλιακή ενέργεια, που είναι πράσινο, η ΔΕΗ ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να απορροφηθεί από το δίκτυο, ξέρετε να σας πούνε? Όχι. Καλά, πώς γίνανε εκεί ηλιακά? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι κατασκευάσει ηλιακό. Το πρόβλημα είναι να μπορείς να το ενσωματώσεις στα δίκτυά σου. Ρωτάω λοιπόν εγώ, μετά από τόσα δισεκατομμύρια που δώσαμε στην Αμερική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα όμως, πόσες μονάδες από αυτές τις οποίες κατασκευάσαμε και είναι μονάδες ηλιακά ή ανεμογεννήτριες είναι συνδεδεμένες, ενώ έχουν κατασκευαστεί είναι συνδεδεμένες και πόσες δεν είναι και γιατί? Ξέρετε γιατί, κύριε Σαχίνη? Διότι δεν έχει τη δυνατότητα το σύστημα μεταφοράς της υπερυψηλής και της μεσαίας να δεχθεί από όλες τις περιοχές. Θέλουμε καινούργια δίκτυα. Ρωτήσατε ποτέ κανέναν πόσο θα κοστίσει η κατασκευή των νέων δικτύων γι' αυτό και πότε θα είναι έτοιμη? Πότε ξανακούστηκε να κάνεις εργοστάσιο ή εγκατάσταση παραγωγής ρεύματος χωρίς να υπάρχει κατάλληλη υποδομή για να πάει το ρεύμα στους καταναλωτές? Τώρα έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι ποινικό? Δεν το ξέραν πριν γίνει? Εγώ θα σας το προχωρήσω και λίγο παρακάτω. Άντε και τα φτιάξες με ένα μαγικό τρόπο τα δίκτυα. Γιατί έχεις τη δυνατότητα όλη τη φέρουσα παραγωγή να την αποθηκεύσεις αυτής της ενέργειας? Όχι, βέβαια. Και να σας πω κάτι. Άρα πάλι θες θερμικές μονάδες. Άρα πάλι θες έστω σε ενδιάμεσο καύσιμο ναι, το φυσικό λέτε, αέριο. Και ένα άλλο ψέμα, κύριε Σαχίνη, γιατί μια και ανοίξαμε την κουβέντα, την κάνουμε. Δεν ξέρω αν δημιουργούμε λίγο τώρα κλειδονισμούς ή περίεργα πράγματα, αντανακλαστικά, αλλά την κάνουμε που την ανοίξαμε. Μπαταρίες. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μπαταρίες οι οποίες λένε ότι θα έχουν την αποθήκευση, γιατί δεν λέτε την αλήθεια στον κόσμο ότι οι μπαταρίες δεν είναι αποθηκεύουμε ρεύμα, το δίνουμε σε εσάς? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ειδικά σε μεγάλες πόλεις. Γιατί τις θέλουμε, γιατί φωνάζουμε? Σας λέμε λίγο παραμύθια, γιατί θέλουμε τις μπαταρίες για ένα και μοναδικό λόγο. Να μπορούν να κρατούν σε ισορροπία την τάση του ρεύματος. Γι' αυτό τις θέλουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ξεχάστε τα αυτά τα οποία θα λένε ότι θα έχουν μπαταρίες οι οποίες αποθηκεύουν ρεύμα και άμα δεν φυσάει θα παίρνουμε από εκεί.
Γι' αυτό τις στέλνουν. Και γιατί τις στέλνουν? Για να βγάλουν από μέσα από το μείγμα και την εξίσωση το λιγνίτη. Γιατί ο λιγνίτης αυτή τη δουλειά κάνει. Όταν τους φωνάζαμε από τις δικές σας εκπομπές αλλά και άλλες, μην κλείσετε τους λιγνίτες, θα πεθάνετε κόσμος. Ο κόσμος τότε δεν καταλάβαινε ότι εμείς δεν είχαμε τίποτα με το λιγνίτη. Απλά τι λέγαμε? Ότι παιδιά, η ισορροπία στο δίκτυο την επιφέρουν τα λιγνητικά εδώ στην Ελλάδα. Άμα τα πετάξετε απ' έξω, δεν θα έχουμε ρεύμα. Απλά και όταν έχει κρύο το χειμώνα, πεθάνετε τον κόσμο. Όταν έχει ζέστη, απάθει εγκεφαλικό από τη ζέστη. Δεν είχαμε τίποτα πώς το λένε, ενάντια τον ΑΠΕ. Λοιπόν, και τους πήρε στην κυβέρνηση να το καταλάβουν 12 μήνες. Αυτό το πράγμα. Βέβαια, να σας πω κάτι. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά. Ήσασταν από τους λίγους οι οποίοι μας δώσατε βήμα να εκφράσουμε αυτές τις απόψεις τότε. Οι οποίες φαινόταν τότε αιρετικές. Πού να μιλήσεις πριν 3 χρόνια, πριν 2 χρόνια για τέτοια πράγματα. Σε τρώγαν ζωντανό. Αιρετικό, και πώς μας γράφανε στο Twitter για αυτά, αρνητή. Τι αρνητή, ρε. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, κύριε Αδαλή, λέει, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς μία μισή χώρα όπως την έχουν καταστήσει η Κύπρος προχωρά το ένα μετά το άλλο τα ερευνητικά προγράμματα για υδρογονάνθρακες και στην Ελλάδα πάμε με ρυθμό χελώνας και το έχουμε και ως συμπληρωματικό. Ακούστε, και το έχουμε λέει και ως συμπληρωματικό, όχι ως στρατηγική επένδυση, είτε είμαστε κυβέρνηση, είτε είμαστε κόμματα της αντιπολίτευσης. Συμπληρωματικά και όχι και τόσο θαλέρα. Έχετε, λέει, μια εξήγηση? Βεβαίως. Είναι πολύ απλό. Στην Κύπρο ήθελαν, στην Ελλάδα δεν ήθελαν. Μην ψάχνουν οι ακροατές μας να βρουν ότι το πετρέλαιο, ας πούμε, το φυσικό αέριο μάλλον δεν το εξορίξαμε γιατί δεν ήθελαν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις του πλανήτη ή κάποιες χώρες. Λέω, ξέρω εγώ, η Αμερική, η Γερμανία. Όχι. Δεν υπήρχαν και αυτά. Αν ήθελε η Ελλάδα να έχει κάνει εξορίξεις, θα τις είχε κάνει πολύ πριν την Κύπρο. Δεν θέλει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα ένθεν κακήθεν και από εδώ και εξεβονίμων να προχωρήσει σε τέτοιου είδους επενδύσεις και σε τέτοιου είδους ενέργειες. Γιατί δεν θέλει, θα σας πει κάποιος? Δεν θα ήταν προς όφελος έστω και το 20% του τζίρου από αυτές τις επενδύσεις? Είναι τώρα να σας πω κάτι. Δηλαδή σε μια χώρα η οποία θα γίνει μέσα σε 20 χρόνια, 15 χρόνια ένα πρότυπο όπως η Νορβηγία, το ίδιο έκανε η Νορβηγία που είναι η μισή από εμάς, 5,5 εκατομμύρια η Νορβηγία. Έκανε μια μεγάλη χώρα, το ίδιο έκανε. Όταν μια χώρα αποκτήσει πλούτο και ακολουθεί την πορεία της Νορβηγίας, σαφώς και οι άνθρωποι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευμάρεια και σαφώς το εκπαιδευτικό σύστημα θα γίνει πολύ καλύτερο και οι άνθρωποι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη μόρφωση και καλύτερη μόρφωση. Άρα θα είναι λιγότερο πιθανό να τους δουλέψουν όπως μας δουλεύουν τώρα. Μου λέει εδώ ένας φίλος. Πριν πάμε στο ερώτημα, επειδή ήθελα να συμπληρώσω κάτι πριν το διάλειμμα, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό, για να μην γίνει καμία παρανόηση. Μπορώ και συγγνώμη γιατί. Βεβαίως, βεβαίως. Να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγα λοιπόν. Ότι αυτά τα οποία λέω δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αφορούν την Ελλάδα διότι είναι αποσυνδεδεμένη η χώρα μας από το διεθνές σύστημα εξελίξεων και ειδικά από την παγκόσμια οικονομία. Δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει γύρω μας. Αλλά και οι υπόλοιποι, ακόμα δηλαδή και στο κέντρο, το επενδυτικό κέντρο που λέγεται ΗΠΑ, ακούστε να σας πω κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Σας έχω μιλήσει και παλιότερα για ένα δίκτυο φόβου και απληστίας, Fear and Greed, το οποίο το παρακολουθούν εκατομμύρια επενδυτές, όχι μόνο στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Ακούστε. Ακριβώς πριν ένα χρόνο, αυτός ο δείκτης για όσους δεν ξέρουν, δεν είναι ποσοστή, είναι από το 0 στο 100, όχι ποσοστία, ξεκινάει από το 0 και πάει στο 100. Το 0 είναι το extreme fear, δηλαδή ο εξαιρετικά μεγάλος φόβος, το 25 είναι απλός φόβος, το 50 είναι ουδέτερο και μετά από το 50 ξεκινάει η απληστία, πάει μέχρι το 75 και από το 75 μέχρι το 100 η εξαιρετική απληστία, πολύ μεγάλη, ακραία απληστία, ας το πούμε έτσι. Ακούστε τώρα, όταν ο δείκτης αυτός είναι στο 0, δηλαδή υπάρχει εξαιρετικός φόβος, τότε γίνεται sell-off, δηλαδή πουλάνε όλοι και πέφτουν οι δείκτες, τα πάντα, γίνεται κόκκινα. Όσο πλησιάζει προς το 100 και πάμε προς την ακραία απληστία, αυτός ο δείκτης σημαίνει ότι υπάρχει ισχυρή αγοραστική πρόθεση. Και αρχίζουν όχι αγορά και ανεβαίνουν οι δείκτες. Ακούστε τώρα τι θέλω να σας πω, γιατί αυτό που θα σας πω τώρα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όταν λέω ποτέ, εννοώ ποτέ στην ιστορία που εξετάζουμε αυτό το δείκτη και είναι δεκαετίες τώρα.
Ακριβώς πριν ένα χρόνο ο δείκτης ήταν στο 13. Δηλαδή μιλάμε για εξαιρετικό φόβο, για ακραίο φόβο. Και όλοι πριν ένα χρόνο πουλούσαν τα πάντα. Σήμερα είναι στην απληστία, δηλαδή είναι στο κομμάτι να αγοράζουν. Αλλά πλησιάζει προς την ουδετερότητα. Όμως προσέξτε ενδιάμεσα. Από 12 μήνες πριν, αν πάμε από το Μάιο, τότε στον Ιούνιο του 2022, ο δείκτης από ακραίος φόβος, από ακραία πώληση δηλαδή, μεταβάλλεται σε ακραία απληστία, δηλαδή σε ισχυρή αγορά. Τον Ιούλιο γίνεται το αντίθετο. Τον Αύγουστο ξαναλάζει πάλι η κατάσταση. Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ξαναπέφτει πάλι πίσω σε ακραίο φόβο. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο σε ακραία απληστία, τον Ιανουάριο σε ακραίο φόβο του 23, το Φεβρουάριο σε ακραία απληστία, το Μάρτιο σε ακραίο φόβο και τον Απρίλιο σε ακραία απληστία. Αναμήνα δηλαδή αλλάζει η ψυχολογία των επενδυτών. Και άλλες φορές τα κάνουν πάνω τους και αρχίζουν και ξεπουλάνε και ο δείκτης καταπέφτει και ακριβώς τον επόμενο μήνα αρχίζουν και ξαναγοράζουν διότι πιστεύουν ότι τώρα από εδώ και στο εξής θα πάμε στο θαύμα της ανάπτυξης. Και αυτό ισχύει για τη χρηματαγορά, τον είπα. Αυτό το πράγμα αναμήνα δηλαδή ο δείκτης φόβου και απληστίας να ανεβαίνει και να πέφτει από τα υψηλά στα χαμηλά δεν έχει ξαναγίνει. Που τι και προϊονίζεται αυτό κατά τη γνώμη σας? Εξαιρετική αστάθεια από εδώ και στο εξής. Είναι το τραπέζι, λέει το τραγούδι. Σώπα όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Άρα τι, γιατί μου γράφει εδώ ο φίλος ο Κούλης από το Southampton. Έρχεται τραπεζική κρίση όπως έχει αναλύσει ο κύριος Αδάλης. Τι ήρθε να έρθει. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Ήρθε. Ξεχνάνε καταρχάς όλη μια τράπεζα. Ξεχνάνε την Signature Bank που κατέρευσε πρώτη στις 8 Μαρτίου. Δεν τη λένε αυτή. Δηλαδή, τραπεζικό μάρκετινγκ αυτό. Είναι, γιατί αυτοί ασχολούνται μόνο με τα κρύπτο. Λέει, ας μην το χαλάσουμε και αυτό τώρα, που, να έχουμε και ένα καταφύγιο πηγαίνω προς τα εκεί. Αλλά υπάρχει όμως αυτό το πρόβλημα, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μετά ακολούθησαν διαδοχικά η Silvergate, η Silicon Valley Bank, ακολούθησε μετά η First Republic, τέσσερις, και μετά προκύψαν άλλες δύο. Η μία η οποία έχασε την μπάλα την προηγούμενη Πέμπτη, η οποία δεν ξέραμε βέβαια, ήταν η PacWest, που έκανε στο after hours, δηλαδή αμέσως μετά τις 4 ώρα απόγευμα της Αμερικής που κλείνει το χρηματιστήριο, στο after hours έκανε μείον 65%. Δηλαδή λίγο μόλις μίλησε ο Πάουελ και είπε εμπιστεύομαι τις Αμερικανικές τράπεζες και το Αμερικανικό τραπεζικό σύστημα, δύο ώρες μετά έκανε την τρελή βουτιά αυτή η PacWest και ακολούθησε με ένα μείον 40% η Western Alliance. Άρα μιλάμε για 6 τράπεζες τώρα. Επί συνόλου 108, τις οποίες εσείς κοιτάμε από το Φεβρουάριο πριν ξεκινήσει η κρίση. Άρα πια θα έρθει, ήρθε. Ήρθε, εδώ είναι. Και να λάβουν ορισμένοι ως δεδομένο ότι, ότι δεν σημαίνει ότι βλέπω κάτι λίστες και κυκλοφορούν και κάτι δημοσιεύματα. Άλλος γράφει 100 τράπεζες ότι κινδυνεύουν. Άλλος γράφει 180. Άλλος γράφει 300. Ό,τι θέλει ο καθένας γράφει. Δεν κινδυνεύουν όλες επειδή πέφτουν οι μετοχές τους. Το ότι πέφτει μια μετοχή δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Είναι ένα δείγμα. Το βλέπεις και πας μετά και παίρνεις τον ισολογισμό και ελέγχεις τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και τις επιδόσεις και τις αποδόσεις της τράπεζας. Θέλει δουλειά δηλαδή για την κάθε μία. Δεν είναι άντια έπεσε η μετοχή. Μπορεί να είναι κάποιες σπεκουλές, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να καταβαραθρωθεί η μετοχή, αλλά η τράπεζα να επιζήσει. Ή ξεχνάνε οι δικοί μας υποστήρες ότι οι δικές μας τράπεζες όταν μας κάναν τα ίδια πράγματα που γίνονται τώρα. Μας τα κάνανε εμάς πρώτα. Γι' αυτό λέγαμε ότι μας κάναν πειραματόζω. Δεν το λέγαμε τυχαία το 10. Καθόλου τυχαία δεν το λέγαμε. Τώρα απλά είναι payback. Κάποιοι που καμαρώναν τότε πληρώνουν τα καμαρώματά τους τώρα γιατί τα υπόσχονται το δικό τους τραπεζικό σύστημα, βλέπε Ελβετία, και οι δικές τους χώρες. Κλείνω την παρένθεση. Ας δουν λοιπόν τώρα όλοι αυτοί πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εμείς ως αναλυτές αυτή τη στιγμή ποιες τράπεζες διαδοχικά περιμένουμε στη σειρά. Να πάτης πάρει το κεφάλι ο Χάρος με το δράπανο. Δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουν αυτοί. Μα για όνομα του Θεού, δηλαδή είναι δυνατόν ο Πάουελ να μην τα ξέρει αυτά τα πράγματα ή τη διοίκηση του Μπάιντεν να μην τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για ακούστε τώρα εδώ. Λέει ο Σάκης, ο κύριος Αδαλής και κάνει μια επισήμανση ότι η Τουρκία δεν είχε φάει κυρώσεις για τους ρωσικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και εδώ στη χώρα κόψαμε μέχρι και τον Τζαϊκόφσκι. Σωστά λέει το έλεγε τώρα.
τότε. Άλλος, α, γι' αυτό μας βάζουν, λέει, και μπαταρίες στα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Όχι για εφεδρεία, αλλά ουσιαστικά για να διατηρείται η τάση, κυρία Δαλή. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Α. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Μιλάει για τα φωτοβολταϊκά της στέγης τώρα, αν κατάλαβα ναι, καλά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Ο Σάκης, έχετε καταλάβει. Μισό λεπτό όμως, τον πρώτο έρωτα την απαντήσαμε. Ναι, ναι, την απαντήσετε. Μπορείτε να ξαναπείτε λίγο γιατί. Αυτό που λέει ότι είχατε πει ότι δεν έφαγε η κυρώσεις η Τουρκία για τους ρωσικούς πυρηνικούς. Α, μισό λεπτό. Γιατί μόνο το πυρηνικό εργοστάσιο που δεν έφαγε κανένας κυρώσεις που κάνει η Rosatom σε συνεργασία με μια τουρκική εταιρεία που είναι του δημοσίου, του στενού δημοσίου τομέα στο Ακουγιού που είναι και σεισμογενή πλάκα από μόνη της, δίπλα στη σεισμογενή πλάκα που έδωσε αυτό το μήνο των σεισμών. Μόνο αυτό γιατί το LNG. Υπάρχει πουθενά κύρωση στο ρωσικό LNG μέχρι σήμερα. Δεν απαραίτητο το λέω. Έχουμε 8 Μαΐου του 2023. Πείτε μου μία κύρωση που έχει μπει στο ρωσικό LNG. Η Ελλάδα έχει πάρει 3 φορτία. Και καλώς τα έχει πάρει. Όλος ο κόσμος έχει πάρει. Δηλαδή η Αγγλία πόσα φορτία έχει πάρει. Η Γερμανία πόσα φορτία έχει πάρει. Η Γαλλία πόσα φορτία. Η Ολλανδία. Αυτοί που είναι ζωσμένοι με τα φυσικλίκια και πάνε να πολεμήσουν τον Πούτιν. Ρωτήστε με κάθε χώρα, τα έχω τα στοιχεία εδώ. Ρωτήστε να σας πω, δεν είναι πια ντροπή. Και πλέον δεν είναι και, πώς το λένε, εμπιστευτικά. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεν θα ταράξω καμία συνθήκη εμπιστευτικότητας. Αρχίζουν και γράφουν πλέον. Βγαίνουν στη δημοσιότητα όλα αυτά. Ρωτήστε με κάθε χώρα ευρωπαϊκή που έχει ο ηγέτης της, ξέρω εγώ, έχει ζωστεί τα φυσεκλίκια και παριστάνει, ξέρω εγώ, τον Ναπολέοντα να πάει πολεμήσει με, με τους Ρώσους. Πόσα φορτία LNG γιατί έχουν πάρει, γιατί δεν έχει μπει, πώς το λένε, καμία κύρωση ούτε στην πυρηνική ενέργεια, ούτε στο LNG. Και γιατί δεν έχει μπει, γιατί υπάρχουν συμβόλαια. Για παράδειγμα, γιατί ας πάρουμε το πρώτο, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση του ακροατή, το πρώτο, του ακουγιού. Το ότι υπάρχει μια κατασκευή ρωσική εκεί, μαζί με μια τουρκική εταιρεία, γιατί υπάρχει, γιατί έχει συμβολαιοποιηθεί η μελλοντική πώληση ηλεκτρικού ρεύματος κατά 70%. Δηλαδή πριν το κάνουν, έχουν πουλήσει για τα επόμενα 10 χρόνια το 70% της δυνητικής ικανότητας παραγωγής αυτού του συγκεκριμένου εργοστασίου σε πελάτες. Και ξέρετε τι σημαίνει, να σας πω με απλά λόγια τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι ένας πυρηνικός αντεραστής, είναι 4 των 1200 μεγαβάτ, 4 είναι, πολύ μεγάλη μονάδα. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει ότι για κάθε χρόνο θα μπορούν να καλύπτουν τις τακτικές ανάγκες, όχι τις έκτακτες, τις τακτικές ανάγκες της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Από αυτό. Λοιπόν. Είναι δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο θα βγάλουν πάρα πολλοί κόσμος λεφτά. Γιατί δεν μπαίνουν κυρώσεις? Ψάξτε να βρείτε στα συμβόλαια προπόλησης ποιες εταιρείες συμμετέχουν. Μάλιστα. Και άμα δείτε, επειδή θα πέσουν όλα τα μαλλιά σας κάτω, μόλις βρει κάποιος αυτή την λίστα, ποιες συμμετέχουν δηλαδή εκεί πέρα, απαντά και στο ερώτημα γιατί δεν μπήκαν κυρώσεις. Ο φίλος ο Ανίβας λέει εδώ, κύριε Αδαλή, με 60 θανάτους τη εβδομάδα δεν παίρνουν απόφαση να πάρουν τα μάτς 15 μέρες αναβολή, αφού ο ΠΟΗ έκλεισε το μαγαζί στον COVID, ούτε για τα μάτια. Εδώ κυνηγάγαμε με την κάμερα τη γιαγιά που μάζευε ρίγανη στο Καϊμακ Τσαλάν χωρίς μάσκα. Για ποιους πολιτικούς μιλάτε, λέει, για τους αγώνες που αναβλήθηκαν μία μέρα. Άλλος, εδώ ο Γιάννης, το Bloomberg λέει διαφωνεί με την ανάλυση του κυρίου Αδαλή σχετικά με το δίκτυο των τραπεζικών μετοχών. Οι τραπεζικές μετοχές πλησιάζουν σε μια εποχή κρίσης, τα προειδοποιητικά σημάδια αυξάνονται. Και άλλος εδώ λέει. Γιατί διαφωνεί το Bloomberg με μένα τότε? Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ έχω γράψει για τραπεζική κρίση από τον Δεκέμβριο του 2022. Για ακούστε το συμπληρωματικό όμως. Για ακούστε το συμπληρωματικό ερώτημα. Λέει εδώ ο φίλος ο Κουλής, τι μπορούμε να κάνουμε για να θωρακιστούμε ως πολίτες από την επερχόμενη τραπεζική κρίση εφόσον έρθει, διότι μάλλον δεν θα μας προστατεύσει κανείς. Ποια μέτρα να λάβουμε? Και δεν αναφέρουμε, λέει, ούτε σε επενδύσεις ούτε σε ψήφους και κόμματα. Τι μέτρα να λάβεις? Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ, και πριν είπαμε ότι η Κριστίν Λαγκάρντ είπε ότι απόλυτος έλεγχος των μετρητών. Δεν καταλαβαίνετε γιατί το λέει? Δεν καταλαβαίνετε γιατί δεν υπήρξε καμία αντίδραση εισαγγελέα? Αυτό είναι η απάντησή μου στο ερώτημα του ακροατή. Δηλαδή είναι φως φανάρι τι πάει να γίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πλήρη αστοχία της πολιτικής που εφάρμοσε
η ΗΠΑ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στον Πούτιν. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι η εισβολή στην Ουκρανία ήταν παράνομη. Αλλά με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή, τι έχουμε γίνει τώρα. Δηλαδή, 14 μήνες η Αμερική έχει γίνει το ATM της Ουκρανίας και βοηθάμε και εμείς. Στέλνουμε, αυτό που θα σας πω τώρα είναι πολύ σημαντικό, στέλνουμε οπλισμό στην Ουκρανία για να κάνει τι, για να καταστρέφει τα άρματα του Πούτιν. Αναρωτήθηκε κανένας χριστιανός στη Δύση ποτέ, μήπως τελικά αυτό θέλει ο Πούτιν. Μήπως τελικά ο Πούτιν, επειδή δεν μπορεί λόγω της νομοθεσίας του να αντικαταστήσει τον βαρύ οπλισμό του, όπως πυροβόλα όπλα, αυτοκινούμενα πυροβόλα, άρματα, τάγκ, ό,τι θέλουν οι χερσαίες δυνάμεις δηλαδή, για να εξαγωγούν. Επειδή δεν μπορεί να τα περάσει αυτά στη Δουμά λόγω συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου που έχει η Ρωσία. Τι πρέπει να συμβεί, πρέπει να καταστραφούν αυτά και αφού καταστραφούν να τεθούν σε ισχύ νέες γραμμές παραγωγής. Αυτός είναι ο λόγος που έχει φτιάξει μόνο 50 αρμάτα. Δεν μπορεί. Τώρα λοιπόν, σιγά σιγά που θα αρχίζει να δίνει τις νέες συνθήκες ότι εδώ έχουν καταστραφεί 200 άρματα, εκεί 300, εκεί 500, θα δείτε πώς θα πάρει πάνω η γραμμή παραγωγής της Ρωσίας. Άρα λοιπόν αυτή τη λεπτομέρεια τη σκέφτηκε κανένας, μήπως εμείς τελικά βοηθάμε τον Πούτιν να ανανεώσει τον στρατό του και τον εξοπλισμό του με νέα υπερσύγχρονα συστήματα τα οποία διαθέτει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να χτίσει γραμμές παραγωγής. Μία ερώτηση έκανα και δεν έχουμε οποιαδήποτε απάντηση από οποιονδήποτε. Ο Σάκης, έχει καταλάβει, λέει ο κόσμος, ότι αν περάσουμε στο ψηφιακό νόμισμα που υπενήσεται η κυρία Λαγκάρντ, θα είναι το τέλος της ελεύθερης κίνησης του ανθρώπου? Δεν υπάρχει κίνδυνος από αυτή την αποκλειστικότητα ενός συστημικού ψηφιακού νομίσματος? Εγώ συμφωνώ απολύτως σε αυτό. Είμαι κατά της κατάργησης των μετρητών. Γιατί για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, η κατάργηση των μετρητών θα επιφέρει μια ελευθερία κινήσεων και μετά θα μπορούμε από το ψηφιακό νόμισμα να πάμε στο κρυπτονόμισμα που είναι κάτι διαφορετικό, είναι μπούρδες. Οτιδήποτε ψηφιακό αφήνει ίχνη. Αυτό σας το λέω σαν μηχανικός υπολογιστών που είμαι, όχι σαν οικονομολόγος. Ό,τι είναι ψηφιακό αφήνει ίχνη. Δεν πάει να το έχεις χρησιμοποιήσει κρυπτογραφικό κλειδί ψήστης υψηλός, δεν θα βρεθεί κάποιος να το αποκρυπτογραφήσει, πράγμα που έχει αποδειχθεί με τον τρόπο που το FBI ανακάλυψε απαγωγής συγκεκριμένων ανθρώπων που γύρεψαν ως λίτρα κρυπτονομίσματα. Πίστευαν αυτοί οι βλάκες ότι δεν μπορεί κάποιος να τους εντοπίσει. Τόσο βλάκες είναι. Όλα τα ψηφιακά προϊόντα αφήνουν ίχνη κατά τη χρήση τους, όσο κωδικοποιημένα και να είναι. Άρα, το να λέμε καταργώ τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα, ουσιαστικά καταργείς την ελεύθερη επιλογή σου να φας τα λεφτά σου κατά βούληση όπου θες, ό,τι ώρα θες, σε οποιαδήποτε δραστηριότητά σου. Μάλιστα, αυτό να το κρατήσουμε. Και θέλω στο κλείσιμο, κύριε Αδαλή, να έρθουμε λιγάκι στην ελληνική πραγματικότητα προεκλογικά. Γίνεται όπως γίνεται η συζήτηση, αλλά η ακρίβεια είναι εδώ, όπως είπατε σωστά, ο πληθωρισμός που κατατρώγει και τους μισθούς και τις συντάξεις και τα πάντα. Ποια θα ήταν, κατά τη γνώμη σας, η σωστή συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη? Καταρχάς, να πάψει η κυβέρνηση και ειδικά ο Άδωνης να λέει ανοησίες στον κόσμο και να πανηγυρίζουν για πράγματα τα οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Ένα θα σας πω τώρα, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Όταν λέμε ότι έπεσε ο πληθωρισμός στο 5,2%, είναι ανοησία να το λέμε αυτό. Το πράγμα και ντροπή. Διότι ο πληθωρισμός, έτσι όπως μας τον δίνουν τώρα, είναι σε ετήσια βάση. Όταν λέμε ότι έχουμε 5,2 πληθωρισμό σε ετήσια βάση, τι εννοούμε? Στο άλλο άκρο, πριν 12 μήνες, έχει 15,5 πληθωρισμό. Άρα, σε ένα χρόνο, αυτό το οποίο ουσιαστικά μας λένε, σύμφωνα με τις μετρήσεις τις δικές τους, τις οποίες αμφισβητώ, διότι είναι εξοραϊσμένες. Και αυτό είναι πάλι άλλο κομμάτι. Αλλά σύμφωνα με τα δικά τους τα στοιχεία, τι μας λένε, ότι από πριν 12 μήνες μέχρι τώρα, εμείς έχουμε 20% πληθωρισμό. Γενικό πληθωρισμό. Που να δούμε και το δομικό. Εκεί να δείτε πόσο πολύ μεγάλο θα είναι το ποσοστό. Άρα τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάρει μέσα σε 12 μήνες από τις τσέπες των ανθρώπων 20%. Χωρίς να το έχει καταλάβει κανένας. Και αυτοί βγαίνουν και λένε και δίνουν συγχαρητήρια ένας στον άλλον ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο 5%. Ξέρετε πότε θα πρέπει να πανηγυρίζουμε? Την πρώτη μέρα που ο πληθωρισμός θα έχει αρνητικό πρόσημο. Όχι μηδέν. Την πρώτη μέρα που ο πληθωρισμός θα έχει αρνητικό πρόσημο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Να βγω εγώ πρώτος στις εκπομπές σας και να πανηγυρίσω και να σας δώσω συγχαρητήρια. Αλλά όχι τώρα, με αυτά τα πράγματα, κοροϊδεύετε τον κόσμο.
ρίξατε τον πληθωρισμό. Όταν ανέβαινε ο πληθωρισμός έφταιγε οι διεθνείς συνθήκες, τώρα που πέφτει είναι έργο της κυβέρνησης. Και από κοντά η αντιπολίτευση λέει ακριβώς το αντίθετα. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Έτσι δηλαδή η χώρα με αυτό το πρωτόγωνο, τον πρόστιχο τρόπο, θα πάμε να έρθουμε κοντά στους πολίτες και να τους πούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να τους δώσουμε να καταλάβουν. Δεν είναι όλοι οικονομολόγοι, κύριε Σαχή. Τι να κάνουμε, ακόμα και σπουδαγμένοι άνθρωποι. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορούμε εμείς ως κυβέρνηση να τους κοροϊδεύουμε. Για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μόνο η παρούσα. Ναι, για πείτε μου λοιπόν, αυτή η κουβέντα που γίνεται. Ο ένας λέει δεν καταργώ τους συντελεστές του ΦΠΑ. Ο άλλος λέει να υποβιβαστούν. Άλλος λέει να καταργούν. Δύο λεψέματα. Γιατί να σας πω κάτι. Τελευταία αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωση, τον ΕΦΚΟ, την έκανε ο Τσίπρας. Η κυβέρνηση του Τσίπρα την έκανε. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που αύξησε τελευταίο στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Γιατί λέει υπήρχαν ειδικές συνθήκες. Ναι, άνθρωπε μου, αλλά 4 χρόνια μετά δεν τον μείωσε. Ήρθαν τούτοι εδώ και διατηρήσαν τον ειδικό φόρο κατά. Δεν τον αυξήσανε, αλλά τον διατηρήσαν. Ναι, ωραία, αλλά τότε όμως δεν τα κάνανε αυτά τα πράγματα. Και σήμερα έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Ο κόσμος δεν μπορεί. Υποφέρει πια. Αν θέλετε να προστατευτείτε από τους κεροσκόπους, υπάρχουν οι λύσεις. Μπορούμε να σας τις πούμε και δωρεάν, δεν χρειάζεται να μας πληρώσετε. Σας πούμε, άμα δεν ξέρετε ποιες είναι οι λύσεις, σας πούμε. Αλλά μειώστε επιτέλους το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση να ανασάνει ο κόσμος. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Αλλά ξέρετε γιατί δεν το κάνουν. Γιατί αυτό είναι το ταμείο τους, κύριε Σαχίνη. Ναι, ο κύριος Τσίπρας χθες, για να είμαστε δίκαιοι, είπε μείωση του ειδικού, με καθυστέρηση όπως λέτε εσείς, ναι. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν πρόκειται να το κάνει. Μείωση του ΦΠΑ. Το... Λέτε ότι ουσιαστικά κανένας κυβερνήτης δεν πρόκειται να τους μειώσει αυτούς τους δείκτες. Ξέρετε γιατί, αν δείτε τι ο μεγαλύτερος κλέφτης της περιουσίας των ανθρώπων του 2022 ήταν το κράτος. Ψάχνετε αλλού. Αν δείτε τι εισέπραξε το κράτος. Τελικά από φόρος, ειδικά από τα κάψιμα το 2022 μπορεί να είναι και 35% περισσότερα σε σχέση με το 2021 και ειδικά με το 2019 αφήστε ασύγκριτα. Ποιος θα το καταργήσει αυτό, αφού από εκεί γίνονται όλες οι αγορές, όλες οι ρυθμίσεις, όλα τα πράγματα, από εκεί κανένας δεν θα το καταργήσει. Για να καταργηθεί, όχι να καταργηθεί, να μειωθεί έστω σε κάποια επίπεδα, θα έπρεπε να είχαν πιέσει το κοινοβούλιο, βουλευτές από όλα τα κόμματα. Όχι από ένα ή μισό. Εγώ δεν βλέπω κανένα να πιέζει και να βγαίνει να φωνάζει. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κρατεά άποψη ότι προκειμένου να μην χαλάσουμε τα δημοσιονομικά του κράτους, δεν είπαμε να τα χαλάσετε. Αλλά εδώ υπάρχουν υπερκέρδη για το κράτος. Υπάρχουν υπερκέρδη. Τι θα πει, αυτά τα υπερκέρδη τα παίρνει και τα κάνει, ας πούμε, επιδόματα. Αυτό είναι λάθος. Από όποια πλευρά και αν το δει. Ξέρετε γιατί. Γιατί αν μειώσουν τα έσοδα από φόρους, ξέρετε στην ουσία τι κάνουν, χτυπάνε τον πληθωρισμό. Γιατί οι φόροι συμμετέχουν, όχι το ηλεκτρικό ρεύμα για παράδειγμα, αλλά οι φόροι πάνω σε αυτό συμμετέχουν στη διαμόρφωση του πληθωρισμού. Τον αυξάνουν. Αυξημένοι φόροι, αυξημένος πληθωρισμός. Μειωμένοι φόροι, μειωμένος πληθωρισμός. Να μια δικαιολογία για να πάνε στις τρόικες, στις πεντατρόικες, στις εξατρόικες να το πούνε και να παρουσιάσουν μια μελέτη. Η οποία θα λέει ότι με μικρότερους φόρους θα έχουμε περισσότερες εισπράξεις, όχι με μηδέν. Εγώ δεν είμαι υπέρ του μηδενισμού των φόρων σε αυτή τη φάση. Είμαι υπέρ της καμπύλης του Λάφερ, της οικονομικής αυτής θεωρίας του Άρθουρ Λάφερ, στην οποία πρέπει να βρούμε έναν συντελεστή φόρου, στον οποίο όταν πάμε θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Τώρα, αν δεν καταλαβαίνω το εξής, ότι αν είχαν μειωμένο συντελεστή στα καύσιμα από το 24% σε ένα σημείο που δεν θα το πω τώρα γιατί σηκώνει πολλή συζήτηση, αλλά ας πούμε στο 14% για χάρη της συντομίας του λόγου, τα έσοδά τους θα ήταν αυξημένα διότι θα αυξανόταν η κατανάλωση των καυσίμων. Αλλά είναι τόσο πώς θα το πω, δεν θα χρησιμοποιήσω κάποια λέξη. Είναι τόσο πολύ σκοτεινά, δηλαδή τόσο πολύ πίσω από την πραγματικότητα που προτιμούν να επιμένουν σε ένα λάθος από τη στιγμή που δεν έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Αυτά τα πράγματα που γίνονται είναι φοβερά. Και το πιο φοβερό δεν είναι ότι γίνονται, το πιο φοβερό είναι ότι δεν μιλάει κανένας με βάση την πραγματικότητα. Αν δεν μιλήσουν τα πολιτικά κόμματα, ποιος θα μιλήσει, δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Ναι, έχετε δίκιο. Τι είναι αυτά τα κάθονται όλη τη μέρα και ασχολούνται ο ένας τύπο, ο άλλος και με ένα κόμμα της Χρυσής Αυγής και βλέπουμε το ένα πίσω μετά το άλλο 3, 4, 5 κόμματα να φεύγουν από την
πώς το λένε, από τις λίστες υποψηφιότητες, ασχολούνται όλοι με αυτό και η πείνα μεγαλώνει. Και πιστεύουν ότι είχαμε επιτυχία επειδή έπεσε ο πληθωρισμός. Το πρόβλημα, ξέρετε, πότε θα το συναντήσουν μπροστά τους αμέσως μετά τις ελληνικές και τις τουρκικές εκλογές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Εγώ δεν το κρίνω σαν οικονομολόγος. Mm. Ό,τι θέλει ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει, όποιο κόμμα θέλει. Δικαιώματα, σίγουρα. Αλλά αμέσως μετά τις ελληνικές και τις τουρκικές εκλογές, ευθύς αμέσως αρχίζουν οι πρώτες λήξεις των κορονοομόλογων. Και εκεί. Λοιπόν. Θα χρειαστούν πολλές φορές να μιλήσουμε για το τι συνέβη και τι συμβαίνει. Θα τα πούμε πάλι και πριν τις εκλογές. Κύριε Αδαλή, θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να βοηθήσαμε να είπαμε κάποια πράγματα. Πολλά είπατε. Πάρα πολλά. Ήθελα να πω. Είχα στοιχεία να πω δηλαδή, αλλά τώρα η κουβέντα πήγε αλλού για το τι γίνεται πραγματικότητα, αλλά ας ελπίσουμε ότι. Στην επόμενη εκπομπή και πριν τις εκλογές. Καλή σας ημέρα, κύριε Αδαλή, να είστε καλά.